Το πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε. Ένα ατύχημα που έχει γίνει τώρα τελευταία με αυτή τη διαρροή της ραδιενεργίας έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο, φυσικά και με τους χριστιανούς. Είναι το που με ανατάπησε, υπάρχουν τόσοι μας έφερε πιο κοντά στη γραφή, αλλά πιο στη γραφή, στην αναζήτηση της γραφής έφερε και ανθρώπους οι οποίοι έτσι επιδεικτικά αρνούνται να ανοίξουν την γραφή. Και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε μήπως έχεις την αποκάλυψη να διαβάσω, να δω τι έγινε και τι γίνεται και τι γράφει. Σε αυτή μια τέτοια περίπτωση, ένας χριστιανός τι θα μπορούσε να πει για να βοηθήσει από τον άνθρωπο, ο οποίος τώρα από φόβο ή από περιέργεια ζητάει να μάθει. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, τι να λέγοντάς του τι. Έχει ταραχτεί τώρα όλος ο κόσμος και ζητάνε να δουν αν αυτό το πράγμα είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, είναι η αρχή του τέλους, είναι. Και βρίσκεται σε μια ταραχή. Πώς θα μπορούσε να βοηθήσουμε να βοηθήσουμε και εμείς. Ο ίδιος νομίζω, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα σχηματίσει έτσι υποθέσεων μια γνώμη. Και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε. Αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική, η δική μας δηλαδή, των πιστών. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στην υποθέσεων. Αλλά εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία για να πατάμε πάνω στα θεία και στους κουρκιούς. Μετά εκεί οτιδήποτε θανάσιμο και πέρα, και αν πιέθετε, δεν θα το βλάψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα, ανθρώπους, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνει να βάζει ρούχα ξανά και να κάνει τη ζωή της μαρτύριας. Για βάστε ρε παιδά, χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτό, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποθέτω, και να νάς κάμεις. Τόσα λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα μια συνέχεια, να αυτή τη δάχνει, και κάνουν τη ζωή της μάρτυρας. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη έχει χάρη στο Θεό, να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, και όταν κάνουμε το σταυρό μας, δεν είναι ότι κάνουμε πρώτα το σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο πάθος και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του κού θανάτου του Χριστού. Πρώτο πράγμα είναι. Επομένως, για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάτε να τρώει τα μαρούδια εσείς, ανάλογα με την πίστη να κάνει. Να ενεργήσει ο καθένας, αλλά και σαν Χριστός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλο. Θα ρίξουν άλλο και μετά τι θα γίνει αυτή η υποθέση. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δύσκολοι προηγούμενοι. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει αυτό. Και στο καμίνι, πώς μάρτυρε στο σπίτι του, μέσα στο καμίνι, το έκανε τόσο μαρτύρα και πάλι δεν παθαίνει τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος ξέρει, θα αρχίσουν πέντε εφιάλεις της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι. Θα αρχίσουν πόνος των άσκων. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός
δεν θα αφήσει, θα μας προστατεύει. Αν ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με το Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει, για να ρωτώ παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού, και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, δεν φοβάται τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Δεν είναι τίποτα συγκρίση με αυτά που υπέφερε Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού ήδη ο Χριστός δοξάς δεν ψέμασε και φαρμάκι να πήγε γεια σας. Και θα πατάτε πάνω στα φύγη και σκορπιό. Αλλά εμείς το να πει κανείς. Παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά και τούτης όμως πάλι εκεί πέρα. Γι' αυτό λέω ότι δεν οφείλει τόσο το να διαβάζει, το να μέσα και πέρα και να το μάθατε έτσι και να αποκάλυψε αυτές. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί τώρα χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερε αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχώς. Έπιανε τα φύλλα, ήταν τρεις πατέρες εκεί στο κελί. Ένας ιερός, μαζί με τον αδελφό του Κατασάρκα και ένα γεροντάκι, παχόμοιο του Νερία. Έπιανε τα φύλλα, είχε πολλά φύλλα και στην περιοχή και τα βέλτα πήτρωσε απ' έξω. Γιατί είχε νερά, ποντοκές και είχε πολλά φύλλα, τα βέλτα του άρεσε. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει ένα μεγάλο φίδι, τον έστειλε γεροντάς απέναντι κερί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζοντα για να το βγάλει έξω από το φράκτο, το ήρθε μέσα σε ζώνη, πήγε να τελειώσει και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας άλλος γέρος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέει, και πέρα, απόσυ, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω γύρω πέρα, γιατί φοβάται από τα φύγια, λέει. Γιατί φοβάται. Εκείνος ο δικός μας ο πάτερ Ανδρέας, λέει, φοβάται και ο σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το δουβάρι να μην βγαίνω ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στη κούρτα και τους πετάω έξω. Τώρα γιατί δεν συμπεράζουν τον γύρω ακόμη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί, άμα έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύγια και το σκορπιό και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια. Ναι, όλοι βάσει πίστες. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό που αναφέρεται, θα το είχε διαβάσει και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Του πήγε ο υποτακτικός, είδε ένα φίδι μεγάλο μέσα εκεί πέρα στην πηγή που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρόμαξε. Το γέννο θα δει τριαστόμιλο και πέρα το φίδι λέει μέσα στο αυτό στην ώρα. Πηγαίνω για να σταύρωσε εκεί πέρα, θα πάει και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φίδια πά στις πηγές, ο κόσμος θα πει δεν θύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε το λέει. Από μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι ένα απονομητό και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε σε χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούν το σωτήριο πάση του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά ένα, λοιπόν, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοηστεία. Ήταν τάφο. Σταυρός μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό του Χριστού. Σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είσαι να πάω σε μια κορυφή για ένα σταυρό σιδερέλιο και εκεί να πέφτει και να δει και τον χτυπάνε το σταυρό εκεί. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερέλιο που φυσιολικά πρέπει να τραβήξει για τις υποθέσεις και ρευνούς. Εντότες εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήριου πάπου. Τότε είναι ένα σίγουρο υποθέσμα, καταλάβετε. Έτσι. Και όταν μας βλέπουμε τους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα έξω, τι θα πούν για αυτοί οι καημένοι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας. Το χριστιανικό. Και ζωή μας η χριστιανική. Τώρα είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίζουμε κάθε κατάσταση.
Αν κανείς φοβάται, αυτό δίνει 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ, ή τους 30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνω στο βέβαιο. Εγώ είπα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα τι κάπου ταράντια και με καλαζόπιτρα μάλιστα και τα κρεμμύρια. Και εγώ δεν είχα τα γέρα και τα έχω και με την καλαζόπιτρα. Και με τη ραδονέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα, λέει, ξέχασα να σου πω όλη και πέρα γιατί είχα ρίξει, λέει αυτό. Χωρί να με ρωτήσει, πήγε αυτό έρχεται. Δεν πειράζει τώρα. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί έχουν πει κανείς. Δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του κατασπιδεύεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστιες ανώμαλες που παρουσιάζονται. Βλέπετε εκεί πέρα, δεν ότι ο Θεός τους κατασπιδεύει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος ένα εξαφανιστεί, το εξαφανίζεται μόνοι τους. Δεν ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. Έρχεται τιμωρία, την τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνο τους εξαφανίζουν τους ζωή τους. Δεν το δω ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους ζωή τους μόνο. Και βλέπουν αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός. Λοιπόν, ευλογία Θεού. Και βλέπει και όλα τα παιδιά χαριστωμένα. Και να που προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδεσε τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης όμως, ο καλός Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καταστρέφαλο και ο Θεός εργάζεται. Και βλέπουμε τώρα μια γενιά καλύφθηση. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί, το θέμα δεν το θέλουν. Γιατί ας γρύψουν τα κατσίκια, που πάντα πρόβατο ο Χριστό άσχημα, τα πρόβατο ο Χριστό ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρουν ένα όλο πρόβατο. Θες θα γίνει και μια ποιμνική σφημίδα.